ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο αφορά τους αμπελουργούς της Κρήτης, αφορά τον πρωτογενή τομέα. Οι καιρικές συνθήκες, ειδικά αυτή την περίοδο, ευνοούν την περίφημη χολέρα. Οι αμπελουργοί γνωρίζουν για την συγκεκριμένη ασθένεια. Είναι μια ασθένεια της εποχής, σύμφωνα με τους ειδικούς, με τους επιστήμονες, με τους γεωπόνους. Και θα πάμε στον κύριο Γιώργο Δασκαλάκη, γεωπόνος. Κύριε Δασκαλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ και εγώ. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά, οπτικά. Πώς ξεχωρίζει ένας αμπελουργός την ασθένεια της χολέρας στους βλαστούς, στο φυτό του? Ναι, η χολέρα είναι κάτι το οποίο η παραγωγή το ξέρουν καλά. Είναι μια από τις δυο κύριες ασθένειες του αμπελιού. Ναι. Παρουσιάζεται με κοιλίδες στα φύλλα τώρα αυτή την εποχή, οι οποίες είναι, την αρχή είναι κιτρινίζουν, μετά κάνουν μία εξάνθηση στα αυτιά, αλλά δεν πάνε μόνο στα φύλλα, θα πάνε και στους βλαστούς και δυστυχώς πάνε και στο σταφύλι, το οποίο θα το καταστρέψουν. Είναι μια αρρώστια η οποία παρουσιάζεται αυτή την εποχή, δηλαδή στην άνθηση απάνω. Είναι βέβαια μέσα στα μπέλη από ενωρίες. Μόλις ανοίξει τα μπέλη, στο μάτι μέσα υπάρχει αυτό η αρρώστια, η οποία εκεί μένει. Καλό θα ήταν τότε να κάνουμε μια απολύμανση στα μπέλια με κάποιους ψεκασμούς. Πριν περάσουμε στην αντιμετώπιση, θέλω να σας ρωτήσω για τις καιρικές συνθήκες. Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι αυτές οι οποίες κατά κάποιο τρόπο ξύνουν το πρόβλημα? Ναι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το δυστυχώς δεν υπάρχει εποχές που να μην έχουμε έξαρση. Ναι. Δηλαδή κάθε χρόνο είναι έντονη η δραστηριότητα της. Χρειάζεται βέβαια οπωσδήποτε θερμοκρασίες από 20 μέχρι 30 βαθμούς. Οι βοριάδες, η σχετική υγρασία η οποία ανεβαίνει την ευνοή, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι, όπως παράδειγμα φέτος ο περονόσπορος φαίνεται να μην μας προσβάλλει, η χολέρα δεν υπάρχει χρόνος που να μην κάνει προσβολές. Δηλαδή αυτό υπάρχει καταγραφή της ασθένειας και φέτος. Ναι, είστε σε επαφές, γνωρίζετε. Είτε με μεγάλη ένταση είτε με λιγότερη, πάντως αν δεν κάνουμε καταπολέμηση η ζημιά θα είναι σίγουρη. Μάλιστα, λοιπόν πάμε στην καταπολέμηση τώρα, πάμε στην αντιμετώπιση. Ναι, υπάρχει το μόλυμα υπάρχει στα μάτια του χειμώνα και την άνοιξη εγκαθίσταται σε μικρούς βλαστούς. Εκεί θέλει δύο ψεκασμούς για το αμπέλι το δικό μας, ώστε να καθαρίσουμε το δικό μας το αμπέλι. Αλλά τώρα τι γίνεται? Αν έχουμε καθαρίσει το δικό μας το αμπέλι, τώρα αυτή την εποχή αρχίζουν τα μολύσματα να έρχονται και από τα γειτονικά. Ή από το δικό μας άμα είναι, οπότε τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, αλλά έρχονται και από τα γειτονικά. Την άνθηση λοιπόν, απάνω στην άνθηση αρχίζει και μεταδίδεται η ασθένεια και θα πρέπει να, να κάνουμε την καταπολέμηση. Το βασικό βέβαια φάρμακο το οποίο χρησιμοποιούσαν παλιά η παραγωγή ήταν το θιάφι. Είναι το απείρι, το γνωστό απείρι, σωστά? Ναι, και ιδίως στην άνθηση είναι πολύ καλό. Όμως στα επιτραπέζια, στα φύλλα, το θιάφι δεν είναι το μόνο που θα μπορούσε να μας προστατεύσει. Θέλει και άλλα φάρμακα πιο σύγχρονα, νέα γενιά, τα οποία αυτά ψεκάζονται και δυστυχώς θα πρέπει να ψεκάζονται κάθε τουλάχιστον 14 μέρες μέχρι να έρθει η ορίμαση, ώστε να είμαστε σίγουροι στα επιτραπέζια. Δηλαδή κάθε δύο εβδομάδες θα πρέπει να έχουμε επανάληψη του ψεκασμού? Ναι, όταν είναι επιτραπέζιο. Ναι. Ναι, όταν είναι επιτραπέζιο. Στα κασάμπελα βέβαια με κάποια χιαφίσματα μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε, ή αν υπάρχει κάτι πιο δύσκολο να κάνουμε και κάποιους ψεκασμούς. Στα επιτραπέζια όμως δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνο στο θιάφι. Μάλιστα. Άλλες ασθένειες οι οποίες απειλούν αυτή την περίοδο τον κριτικό αμπελώνα, ποιες είναι? Ασθένειες όχι. Με την έννοια, ο περνόσπορος σας λέω ότι φέτος μοιάζει να μην μας ενοχλήσει. Το επόμενο είναι βέβαια η εχθρή, είναι η ευδεμίδα, μια βασική, ένα βασικός έντομο, το οποίο προσβάλλει, το οποίο κάνει φοβερές ζημιές αν δεν αντιμετωπιστεί. Δηλαδή η χολέρα και ευδεμίδα είναι τα δύο βασικά προβλήματα
από πλευράς φυτοπροστασίας που έχουμε. Τα υπόλοιπα, ό,τι υπήρχε από τώρα στο εξής, δεν δημιουργεί κάποια προβλήματα. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι το θιάφι θέλει κάποια προσοχή, γιατί θερμοκρασίες 20 με 30 βαθμούς δουλεύει. Πάνω από 30 μπορεί να κάνει ζημιές. Να αυτό κάψει το αμπέλι, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Και κάτω από 20 βέβαια δεν δουλεύει. Καλά, τώρα οι θερμοκρασίες είναι ιδανικές. Ναι. Για αυτή τη δουλειά. Εγώ καταλαβαίνω, για να κλείσουμε τη συζήτηση με τη χολέρα, ότι αν δεν αφαιρέσουμε, αν δεν καταπολεμήσουμε στα πρώτα στάδια του το πρόβλημα, ναι, εδώ, τώρα, και αυτό επεκταθεί βέβαια, στο αμπέλι, νομίζω δεν υπάρχει επιστροφή. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή, αν δεν καταπολεμηθεί, μετά μπαίνει στο αμπέλι, δεν υπάρχει τρόπος να βγει. Θα κάνει ζημιά οπωσδήποτε. Μάλιστα. Πώς θα είναι φέτος η χρονιά για τον κριτικό αμπελό? Να θέλω μια εκτίμηση. Ελπίζομαι να είναι καλή. Πάντως μέχρι τώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι πάει καλά. Ελπίζομαι και οι τιμές να πάνε καλύτερα. Αυτό όμως λίγο θα πρέπει να βοηθήσουμε λίγο πολύ στην εμπορία, κάτι να γίνει. Θα είναι χρονιά του επιτραπέζιου, του κρασάμπελου ή της σταφίδας? Τι πιστεύετε? Το επιτραπέζιο είναι κάποιο το οποίο, συνήθως, το οποίο πάει καλύτερα. Δίνει κάποια λεπτά, κάνει καλύτερα, τα οποία έχει καμπανεβάσματα. Θέλει όμως μια διαφήμιση. Η γνώμη δική μου είναι αυτή. Το επιτραπέζιο στα φίλη θέλει μια διαφήμιση. Δεν το διαφημίζουμε. Δυστυχώς. Αν πάτε στη Γαλλία, θα δείτε ότι γαλλικά στα φίλη τα οποία είναι ελάχιστα διαφημίζονται. Εδώ στο Ηράκλειο δεν τα διαφημίζει κανεί. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Κύριε Δασκαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.